Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, επειδή παρακολούθησα πολύ προσεκτικά την απάντησή σας, νομίζω ότι η ουσία της απάντησής σας βρίσκεται στη συμπληρωματική 3K που θα γίνει και που θα αφορά βεβαίως όλους όσους συμμετείχαν στην κανονική 3K. Εμείς σας ρωτήσαμε πάρα πολύ συγκεκριμένα για αυτούς τους 204 που απολύονται και για τους 300 περίπου που αλλάζουν φορέα εργασίας, πολλές φορές και πόλη εργασίας. Σύμφωνα με την απάντησή σας, λοιπόν, ελπίζουμε, έχετε και δευτερολογία, ελπίζουμε να την τροποποιήσετε. Σύμφωνα με την απάντησή σας, αυτοί οι 500 και πλέον εργαζόμενοι πρέπει να πληρώσουν για τις κυβερνητικές επιλογές και για τις αστοχίες και τον κακό σχεδιασμό ενός διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Διότι περί αυτού πρόκειται. Δεν είναι δυνατόν οι εργαζόμενοι να έχουν προσληφθεί, να είναι στους οριστικούς πίνακες, να έχουν ορκιστεί, να έχουν αναλάβει και να εργάζονται εδώ και 6 μήνες και ξαφνικά να τους λένε ότι μέχρι τις 15 του Μάρτη θα απολυθείτε. Πρέπει κάτι να κάνετε γι' αυτό. Οι περισσότεροι δε από αυτούς, για να μην πω όλοι, εργάζονταν και πριν από το Σεπτέμβριο, για 1 ή 2 χρόνια. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης, επειδή έχουμε πολύ συγκεκριμένη εικόνα, είναι 10 οι υποαπόλυση εργαζόμενοι και 13 οι μετακινούμενοι. Ανάμεσα σε αυτούς τους 10, κύριε Υπουργέ, είναι και ένας ο οποίος ήρθε από το εξωτερικό, από την Ελβετία. Παράτησε τη δουλειά του, έφερε την οικογένειά του, επειδή ανέλαβε θέση, μόνιμη θέση εργασίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Επειδή πολλά ακούγονται εδώ μέσα για το brain drain και για το brain gain. Αυτόν τον άνθρωπο, λοιπόν, εσείς τον απολύετε και βεβαίως να δούμε τι θα κάνει. Για να μην πούμε για την περίπτωση της εργαζόμενης, που όπως και εσείς είπατε, ξαφνικά από την Πτολεμαϊδα ήρθε στη Θεσσαλονίκη, μετακόμισε οικογενειακώς, έφερε το παιδί της, το πήγε, το έγραψε στο σχολείο και τώρα πρέπει να πάει στον Τύρναβο. Λέτε ότι ήταν επιλογή της. Εντάξει, όταν έχει κανείς δικαίωμα να βάλει 120 επιλογές, θα τις γεμίσει και τις 120, αλλά νομίζω ότι οι πρώτες επιλογές είναι αυτές που μετράνε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζουμε ότι και οι δήμαρχοι επανειλημμένα, οι περισσότεροι τουλάχιστον από αυτούς, λένε ότι ούτε με την 3K καλύφθηκαν τα κενά των δημοτικών υπηρεσιών. Ιδού λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρών, αυτοί οι 500 άνθρωποι, οι 200 καταρχήν, να μην απολυθούν. Και να σας πω και κάτι, υπάρχει και νομικό προηγούμενο. Σύμφωνα με τον νόμο, με ένα νόμο του 2017, αυτή ακριβώς η διαδικασία ακολουθήθηκε και στο νόμο 4482-4483 με το άρθρο 82, όπου μια ανάλογη περίπτωση θεραπεύτηκε νομικά, νομοθετικά, με τον αντίστοιχο νόμο. Ελπίζουμε, θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει και σε αυτή την περίπτωση, έτσι ώστε και όσων οι ενστάσεις τους δικαιώνονται να εργαστούν, αλλά και αυτοί οι 200 να μην απολυθούν. Γιατί ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει, σας το είπα και στην πρωτολογία μου, δεν υπάρχει κάποια καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση ενστάσεων. Και τι θα γίνεται δηλαδή, συνεχώς θα έχουμε νέους οριστικούς πίνακες και συνεχώς θα έχουμε νέους απολυμένους και νέους μετακινούμενους. Ευχαριστώ.